Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Θα μιλήσω με τον κύριο Γιώργο Μακρυδήμα, καθηγητή γυναικολογίας, μαιευτικής γυναικολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης, κύριε Μακρυδήμα, καλώς ήρθατε στο ITV. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που σας βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Επίσης, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη μαιευτική και τη γυναικολογία. Έχουμε ένα ενδιαφέρον συνέδριο που θα γίνει τις επόμενες μέρες εδώ στα Γιάννενα. Καταρχάς όμως να μου πείτε για την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη μαιευτική και τη γυναικολογία. Να πούμε δύο λόγια για δράσεις, για σκοπούς. Να πούμε για αυτή την εταιρεία λοιπόν στην οποία είστε πρόεδρος και μετά να πάμε να δούμε τι γίνεται με το συνέδριο και κάποια άλλα ζητήματα. Βεβαίως. Τώρα η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων, στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος αυτό το διάστημα, είναι η μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με τους υπερήχους στη μαιευτική και γυναικολογία στην Ελλάδα. Ασχολείται και με γυναικολογικούς υπερήχους, αλλά και με μαιευτικούς, δηλαδή τον έλεγχο του εμβρίου, τον προγεννητικό έλεγχο, ενδομήτριες επεμβάσεις και όλα αυτά που σχετίζονται με την προγεννητική παρακολούθηση. Mm-hmm. Είναι η πρώτη, η μεγάλη και η μοναδική στον τομέα εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Mm-hmm. Τα μέλη της είναι περισσότερο από 500 αυτή τη στιγμή. Μιλάω για ενεργά μέλη, τα οποία παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και πολλοί από αυτούς και άλλοι, όχι μέλη της εταιρείας, θα είναι στο συνέδριο το οποίο διοργανώνουμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος στόχος είναι η ενημέρωση αλλά και η εκπαίδευση των μελών μας στις καινούργιες τεχνικές. Και σε αυτό συμμετέχουμε κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, webinar στο τελευταίο διάστημα. Ειδικά με την πανδημία, ήταν απαραίτητη η συνέχιση της εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου. Και κάναμε μια σειρά από τις εκδηλώσεις, οι οποίες μπορώ να πω ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες. Πάμε λοιπόν στο συνέδριο, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στα Γιάννενα. Το συνέδριο ξεκινάει την Πέμπτη. Στην πραγματικότητα, κάνουμε δύο προσυνεδριακά σεμινάρια, τα οποία θα γίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το ένα αφορά μαιευτικούς υπερήχους και το άλλο γυναικολογικούς υπερήχους. Αυτά είναι για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Δυστυχώς οι αιτήσεις ήταν πολύ πιο πολλές, αλλά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα στάνταρτς της σωστής εκπαίδευσης, αναγκαστήκαμε να τηρήσουμε τα νούμερα και θα διοργανώσουμε επόμενες εκδηλώσεις για αυτούς που δεν πρόλαβαν αυτή τη φορά. Το κατανοώ. Για πρώτη φορά αυτό το συνέδριο, είναι το ένατο συνέδριο, για πρώτη φορά γίνεται εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά γίνεται σε μια πόλη της περιφέρειας, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν πάντα γινόταν στην Αθήνα. Λόγω του Προέδρου, με του μια εξαίρεση Θεσσαλονίκη, λόγω του ότι η Πρόεδρο ήταν από εκεί. Mm-hmm. Τώρα ο Πρόεδρος είναι από τα Γιάννενα, οπότε. Ναι. Αποφάσισα να το κάνουμε το συνέδριο στα Γιάννενα με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει αυτή η συγκεκριμένη περίοδος. Οι μετακινήσεις έχουν γίνει ακριβές, τα ξενοδοχεία δεν είναι φτηνά. Υπάρχει ο φόβος ακόμη για τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, οι ενδείξεις είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικές. Πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη επιτυχία και θα είναι το πρώτο στα Γιάννενα. Νομίζω ότι θα πάει πολύ, πολύ καλά. Ωραία. Να πούμε τι περιλαμβάνει. Είπατε κάποια πράγματα και ποιοι είναι προσκεκλημένοι ομιλητές σε αυτό το συνέδριο. Έχουμε την τιμή να έχουμε τους καλύτερους. Θα είναι ο Κύπρος ο Νικολαίδης, ο οποίος είναι αγαπημένος του πανεπιστημίου μας, της κλινικής μας και όλων των Ελλήνων. Βέβαια, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να έρθει. Στην πραγματικότητα θα τον αναγορεύσω επίτιμο πρόεδρο της εταιρείας το Σάββατο το βράδυ στο ξενοδοχείο Dilac. Όποιος θέλει θα είναι χαρά μας να έρθει να δει την εκδήλωση. Θα είναι καθηγητές από το Λονδίνο, καθηγητές από το Παρίσι, από τη Γερμανία και φυσικά οι καλύτεροι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και θα κάνουν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε νέα δεδομένα στους υπέρηχους, σε αυτόν τον κλάδο, στους υπέρηχους μαιευτικής γυναικολογίας. Τι να περιμένουμε, τι ανακοινώσεις να περιμένουμε στο συνέδριο. Ο τομέας έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια και με την βελτίωση των μηχανημάτων των υπερήχων, αλλά και με τη βελτίωση των τεχνικών της μοριακής βιολογίας, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Εξελίξεις τόσο στην προγεννητική διάγνωση, όσο και στη θεραπεία. Τώρα, η έρευνα η δική μας στα Γιάννενα, η οποία θα έλεγα είναι πρωτοποριακή το τελευταίο διάστημα για ένα συγκεκριμένο θέμα, αφορά αυτό που λέγεται NIPT. Δηλαδή, οι έγκυες που γέννησαν τα τελευταία χρόνια το ξέρουν, είναι αυτή η εξέταση με την οποία στο αίμα της μητέρας βρίσκεις ελεύθερο εμβρικό DNA. Αν και το έμβριο είναι τόσο μικρό, τόσο πολύ, πολύ μικρό
και στην αρχή της εγκυμοσύνης ζυγίζει λίγα μόλις γραμμάρια, το 10% από το ελεύθερο εμβρικό DNA που κυκλοφορεί στο αίμα της μητέρας είναι εμβρικής προέλευσης. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα εμβρικού DNA το οποίο πηγαίνει στη μάνα. Έχουν δημιουργηθεί τεχνικές με τις οποίες απομονώνεται αυτό το εμβρικό DNA και μπορούμε να κάνουμε σε εισαγωγικά όχι ακριβώς διάγνωση όπως με την έννοια της αμνιοπαρακέντησης, αλλά μπορούμε να βρούμε καλύτερα από τις υπάρχουσες τεχνικές την πιθανότητα ενός εμβρίου να πάσχει κυρίως από κάποια τρισομία όπως το σύνδρομο Down. Mm. Όμως, επειδή οι ποσότητες του DNA παραμένουν μικρές, αυτή η τεχνική περιορίζεται να γίνεται μετά τις 10 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Πριν, επειδή ακριβώς το DNA είναι λίγο, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Γι' αυτό το λόγο, εμείς το τελευταίο διάστημα κάναμε μία μελέτη στα Γιάννενα. Μία μελέτη στα Γιάννενα σε συνεργασία με κέντρα της Αθήνας, ιδιωτικά, αλλά και της περιοχής, το νοσοκομείο της Άρτας, με τον κύριο Κονή, βοήθησε πάρα πολύ. Από το νοσοκομείο Χατζικώστα είχαμε επίσης συμμετοχή στην παροχή ασθενών και μπορέσαμε να κάνουμε σε πρώτη φάση έλεγχο γυναικών που αφορούσε το φύλλο του εμβρίου αλλά και τα κύρια χρωμοσώματα από τις 7 εβδομάδες της κύησης. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Δεν είχαμε καμία περίπτωση στην οποία να κάνουμε λάθος διάγνωση και στις 29 από τις 30 βρήκαμε το φύλλο με ακρίβεια πολύ πολύ πιο νωρίς. Αυτό προς το παρόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτά που λέγονται φυλοσύνδετα νοσήματα. Μια σειρά από νοσήματα λοιπόν έχουν σχέση με το φύλλο. Να. Επειδή ακριβώς κληρονομούνται από τα γονίδια που βρίσκονται πάνω στα χρωμοσώματα του φύλλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε διάγνωση στις 7 εβδομάδες. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και προχωρούμε βέβαια με νέες μεγαλύτερες μελέτες στον τομέα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Είστε κορυφαίος στη δουλειά σας, κύριε Μακρυδήμα, όχι μόνο στη χώρα. Έχετε ευρύτατη εμβέλεια γενικότερα σε μεγάλες χώρες του πλανήτη. Είστε πρωτοπόρος στον προγεννητικό έλεγχο. Είστε κορυφαίος σε αυτό που κάνετε, κύριε καθηγητή. Με κάνετε να κοκκινίζω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είχα καλό δάσκαλο. Είχα καλούς δασκάλους. Mm-hmm. Έχω εκπαιδευτεί στην Αγγλία από τον Κύπρο Νικολαίδη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε ακόμη, ο οποίος όπως όλοι ξέρετε είναι ο κορυφαίος σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τον οποίο θα τιμήσετε. Έχει βοηθήσει βεβαίως για δεύτερη φορά. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει όλους εμάς τους Έλληνες, ιδιαίτερα πολλούς που φοιτήσαν στο πανεπιστήμιο μας και εκπαιδεύτηκαν εδώ σε αυτή την κλινική από εμάς. Μάλιστα. Για το συνέδριο θα μου πείτε δύο λόγια κλείνοντας ξανά. Ένα το συνέδριο λοιπόν υπερήχων με ευτικής και γυναικολογίας. Κλείστε εσείς όπως θέλετε αυτή το συνέδριο αυτό είναι πολύ σημαντικό που γίνεται στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τέτοια μεγάλα συνέδρια βοηθούν την πόλη γενικότερα αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της περιοχής. Τα Γιάννενα είναι μεγάλο πανεπιστήμιο, έχει κάνει πολύ ενδιαφέροντα συνέδρια σε διάφορους τομείς. Αλλά και στη μευτική γυναικολογία, αυτό είναι από τα σημαντικά πανελλήνια συνέδρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, να ακούσουμε πολλά καινούργια πράγματα και θα είναι χαρά να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι, ακόμα και οι ιδιώτες γυναικολόγοι της περιοχής, της Ηπείρου. Mm-hmm. Θα χαρούμε πολύ να τους δούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρυδήμα, για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ στο συνέδριό σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι.